Κερίνια πρώτου 1974 ήταν μια μικρή πόλη των 4.000 κατοίκων στην βόρεια ακτογραμμή της Κύπρου. Μια πόλη με χαμηλή δόμηση, όμορφες αυλές και ήσυχους δρόμους. Η τουριστική ανάπτυξη που ξεκίνησε κατά την δεκαετία του 1960 δεν επηρέασε ούτε τον πολεοδομικό της ιστό, ούτε και τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της πόλης. Ωστόσο, η Κερίνια του σήμερα ούτε μία σχέση έχει με την Κερίνια που αφήσαμε το 1974. Ο οικοδομικός οργασμός και η άναρχη δόμηση είναι άνευ προηγουμένου, κάτι το οποίο έχει επισημανθεί και σε δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό τύπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα όσα δημοσίευσε πριν από μερικές εβδομάδες η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Χαβαντής, επικαλούμενη δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Τουρκοκυπρίων Εργολάβων. Στο δημοσίευμα έγινε λόγος για 36.000 άδειες οικοδομής που δόθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο για την ευρύτερη περιοχή της Κερίνιας. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των αδειών αφορούσε κατοικίες. Όμως, ο συγκεκριμένος αριθμός φαντάζει υπερβολικός. Την πραγματική εικόνα της πόλης κατέγραψε πριν από μερικές ημέρες η κάμερα της εκπομπής μας. Πολυόροφα κτίρια, καινούργια ξενοδοχεία, μοντέρνες κατασκευές, συγκροτήματα διαμερισμάτων. Τα πλήστα από αυτά ανεγείρονται μέσα σε περιουσίες ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας, δημιουργώντας έτσι νέα τετελεσμένα. Μάλιστα, όσοι έτυχε να γναντέψουν την Κερίνια από τις παρυφές του Αγίου Ιλαρίωνα, αλλά και από την στροφή του δρόμου στο σημείο που είναι γνωστός και ως κύκλος, θα συμφωνήσουν ότι μπροστά μας απλώνεται μια πολιτεία αγαπημένη, όπως την είπε και ο ποιητής, πλην όμως ουδέ μία σχέση έχει με αυτήν που αφήσαμε το 1974. Λοιπόν, έχουμε τους πρώτους τηλεθεατές. Μπορείτε, είπαμε, να μας καλείτε στο